παιδιά από τη γνωστή συμμορία, Παναγιώτης, Diesel, Σοκολάτα, Φρέντο. Σήμερα αυτό το επεισοδιάκι πήρα αφορμή να το κάνω, επειδή είδα μία εικόνα που μου έχετε στείλει μερικοί. Πρόκειται για μία εικονίτσα που δείχνει μία ατροπίνη και λέει ότι είναι το αντίθετο της φόλας. Δείχνω την εικόνα. Αυτή εδώ είναι η εικόνα που κυκλοφορεί στο ίντερνετ. Την έχω κοινοποιήσει πολύ και θα ήθελα να πω, παιδιά, ότι αυτό δεν είναι έτσι. Να σας πληροφορήσω, να περιφέρω τη δική μου γνώση. Δεν το έχω διαβάσει, απλά είχα πρόσφατα μία επικοινωνία με τον γιατρό μου για αυτό ακριβώς το θέμα και τον ρώτησα αρκετά πραγματάκια και μου είπε. Θα σας εξηγήσω λοιπόν τι άκουσα εγώ, τι μου είπε εμένα, θα το διαβάσω και περαιτέρω, όπως σας ήθελα και εσείς να το κάνετε, να μπείτε στο ίντερνετ να ψάξετε φόλα, τι κάνω, αναπερίπτωση κτλ. Εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν να σας δώσω ένα ερέθισμα με την πληροφορία που έχω εγώ σαν πρώτη φάση. Ξεκινάμε λοιπόν. Βάζουμε το κινητό εδώ. Ωραία. Η ατροπίνη, παιδιά, είναι ένα αντίθετο γενικού τύπου για όλα τα δηλητήρια. Δεν σου σώζει το σκυλάκι σου από τη φόλα, δεν είναι το αντίθετο για τη φόλα, προς Θεού. Είναι, εξαρτάται τι αναπερίπτωση, τι φόλα θα έχει φτιάξει ο ανώμαλος, ο σκατόψυχος και τι φόλα μπορεί να φάει το σκυλάκι. Δηλαδή, υπάρχουν οι φόλες με τα φυτοφάρμακα, τα δηλητήρια, υπάρχουν οι φόλες με τα καυστικά που καίει το ζωντανό, υπάρχουν οι φόλες με τα γυαλιά, τα καρφιά μέσα, βασικά αυτές τις τρεις ξέρω. Και είναι αναπερίπτωση. Η ατροπίνη, να δείξω λοιπόν εδώ, έχω και εγώ μαζί μου και κουβαλάω, αυτή εδώ είναι η ατροπίνη. Το κόστος της όντως είναι μικρό, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, αλλά είναι μικρό. Εμένα ο γιατρός μου τα έδωσε αυτά δωρεάν, ο άνθρωπος, να είναι καλά. Να δείξω και το εμετικό. Μισό λεπτάκι, δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, θα τα κάνω να σπάσω όλα εδώ πέρα μέσα. Δεν θέλει μία ατροπίνη. Ο γιατρός ο δικός μου είπε, στον Diesel μου που είναι 30 κιλά γουρούνι, ότι πρέπει να του κάνω 4 με 5 ατροπίνες. Δηλαδή να έχω 4 με 5 αμπούλες για τον Diesel, άλλες 4 για το Φρέντο και 3 για τη σοκολατίτσα. Οπότε έχω πάρει ένα κουτάκι από τσίχλες, μην κάνουμε διαφήμιση, απλά αυτό με βολεύει. Τις έχω βάλει μέσα, τις έχω στριμώξει με χαρτοπετσετούλα, έτσι, και από πάνω μία εδώ για να κλείσω το κουτάκι, και τις έχω μαζί μου, παιδιά, πάντα στην τζαντούλα που παίρνω μαζί για τη βόλτα μας. Επίσης υπάρχει και το εμετικό. Δεν ξέρω τώρα τι φαίνεται και αν φαίνεται. Λοιπόν, το οποίο έχει και αυτό τη χρήση του. Θα πάμε αναπερίπτωση τώρα, τι έμαθα, να σας τα πω και εσάς, να ξέρετε. Όταν το σκυλί φάει κάποιο δηλητήριο, π.χ. φυτοφάρμακο, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι, πρώτα απ' όλα, εμετική ένεση, όπου από αυτό το ml που είδατε, ένα μεγαλόσωμο σκυλί χρειάζεται γύρω στα 0,3-0,4 ml, δηλαδή λιγότερο από το μισό, ώστε αυτή την ένεση την κάνουμε υποδόρια, πιάνουμε το δερματάκι του δηλαδή και τη βάζουμε την σύριγγα μέσα κάτω από το δέρμα, υποδόρια, και σε 10 λεπτάκια που θα ξεκινήσει να λειτουργεί, το σκυλί θα κάνει ασύστολους εμετούς μέχρι να καθαρίσει ό,τι έχει μέσα στο μάχη. Αφού καθαρίσει το ζωντανό από αυτό που έχει μέσα στο μάχη, τότε κάνουμε τις ατροπίνες. Η ατροπίνη, αυτή που σας έδειξα πριν, γίνεται με δύο τρόπους. Ένας είναι υποδόρια, κάτω από το δέρμα όπως και το εμετικό, και ο άλλος είναι ενδομυϊκά, δηλαδή στο μπουτάκι του σκύλου καρφώνουμε την ένεση και την κάνουμε. Η ενδομυϊκή χρήση είναι πιο γρήγορα απορροφήσει με τον οργανισμό. Κουβαλάω επίσης άλλο ένα κουτάκι τέτοιο, γιατί με βολεύει, όπου έχω μέσα δύο σύριγγες, δείχνω, σύριγγουλες, και δύο βελόνες. Σύριγγα με τη βελονίτσα. Ωραία. Απλά τις πάω για να χωράνε μέσα στο κουτάκι. Η ενδομυϊκής χρήσης
Είναι δύο τύπου. Αυτή εδώ που βλέπετε θα ζητήσετε στο φαρμακείο σύριγγα για ενδομυϊκή χρήση παιδική σύριγγα. Αυτή είναι παιδική. Έχει μικρότερη βελόνα. Αν πάρετε την ενήλικη, όπως πήρα εγώ την πρώτη φορά χωρίς να ξέρω, θα σας... Α, και αυτή παιδική είναι. Και αυτή παιδική είναι. Η ενήλικη παιδιά είναι διπλάσια. Εγώ έχω δύο παιδικές μέσα, πάλι καλά. Η ενήλικη είναι διπλάσια. Λοιπόν, ζητήστε στο φαρμακείο σύριγγα για ενδομυϊκή χρήση παιδική. Πάρτε ένα κουτάκι από τσίχλες, βάλτε τις μέσα, χωράνε μια χαρά δύο σιριγκούλες, ό,τι πρέπει, ώστε να το έχετε και αυτό μαζί σας, αδιάβροχο είναι, δεν περνάει νερό, δεν χαλάει κτλ. Προσοχή στην ημερομηνία λήξης από τις σαμπούλες. Άμα πάρετε ατροπίνες, κοιτάξτε, η ημερομηνία λήξης να είναι αρκετά μετά, μην σας λήξει μετά από 5-6 μήνες, γιατί αυτό θέλουμε να το έχουμε για καιρό μαζί μας. Οπότε, στην περίπτωση λοιπόν που φάει φόλα που έχει δηλητήριο φυτοφάρμακο, συνήθως χρησιμοποιούν εμετικό, ανάλογα τα κιλιά του σκυλιού, άμα είναι μικρό όπως το σοκολατίτσα που είναι γύρω στα 13 κιλά, 0,3 ml. Άμα είναι μεγαλός όμως σκυλί, 0,4. Εμετικό λοιπόν πρώτα και έπειτα κάνουμε 4 με 5 ατροπίνες αν είναι μεγαλός όμως σκυλί, ενδομυϊκά στο μπουτάκι του, και 3 ατροπίνες άμα είναι μικρό σκυλάκι όπως είναι η σοκολάτα. Αυτή είναι η περίπτωση του δηλητηρίου του φυτοφάρμακου. Η περίπτωση που το σκυλί φάει κάτι καυστικό, το οποίο καυστικό είναι μια ουσία η οποία όπου περνάει καίει το ζωντανό, άκου ανομαλία τώρα, άκου ανομαλία, δεν θα το σχολιάσω αυτό, πάμε παρακάτω. Εκεί, παιδιά, η ατροπίνη δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα. Όπως επίσης και το εμετικό δεν έχει κανένα νόημα. Εκεί προσεύχεσαι στο Θεούλη, η πληγή που θα κάνει αυτό το πράγμα να μην είναι μεγάλη και να μην καταστρέψει τόσο ζωτικά όργανα και τέτοια, και το πας στο γιατρό επιτόπου για να του κάνει κάποια αποκατάσταση στομάχου, θα δώσει κάποια χαπάκια. Νομίζω αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να δώσετε χάπια ζαντάκ που είναι για το στομάχι. Το ένα, το καυστικό, χαλάει το στομάχι, το τρυπάει. Με το ζαντάκ είναι κάτι που προστατεύει το στομάχι και δημιουργεί ένα στρώμα. Είναι μια πρώτη προφύλαξη. Πρώτη προφύλαξη. Αυτή ήταν η περίπτωση του καυστικού. Το μόνο που μπορούμε να δώσουμε είναι ζαντάκ. Και υπάρχει και περίπτωση που έχει μέσα γυαλιά και τέτοια, όπου σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται να κάνουμε εμετική ένεση, δεν πρέπει να κάνουμε εμετικό, γιατί δεν θέλουμε αυτό το κοφτερό πράγμα που έχει φάει να ξαναπεράσει από τον ισοφάγο. Μπορεί να το σκοτώσει το σκυλί. Οπότε πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, η ατροπίνη δεν βοηθάει γιατί είναι για δηλητήριο, δεν έχει καμία σχέση. Και θα πρέπει πάλι να το πάμε στο γιατρό και να είμαστε τυχεροί αυτό που θα φάει να μην κόψει κάτι ζωτικό μέσα και να περάσει να βγει από το έντερο, να το βγάλει το σκυλί με το μόνο του, χωρίς να κάνει μεγάλη ζημιά. Οπότε, παιδιά, και σε αυτή την περίπτωση η ατροπίνη είναι άχρηστη. Θα πρέπει να δούμε τι έχει φάει το σκυλί. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις ξέρω, αυτή η γνώση είναι που μοιράστηκε ο γιατρός μου μαζί μου. Παιδιά, δεν ξέρω σωστό λάθος, δεν το έχω ψάξει μόνος μου, δεν έχω διαβάσει στο ίντερνετ πληροφορία ούτε κάποιο βιβλίο. Μου κάνει σαν λογική, θα το ψάξω και περαιτέρω. Οπότε αυτός ο μύθος που κυκλοφορεί, που δείχνει μία μπουλίτσα ατροπίνης και είναι το αντίθετο της φόλας, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, παιδιά. Γιατί με αυτή την παραπληροφόρηση θα έχει ο καθένας μία σιριγκούλα και μία ατροπίνη και θα νομίζει ότι ό,τι και να φάει το σκυλί του θα το κάνει και τελείωσε. Μια χαρά. Οπότε άμα φάει καυστικό, τέλος, γεια σας. Άμα του κάνει μία ατροπίνη, δεν του κάνει τίποτα. Τίποτα. Θα πρέπει να φάει κι άλλες το σκυλί, αφού έχει κάνει με το πρώτα. Και τέλος, με τα γυαλιά και τα καρφιά, πάλι η ατροπίνη δεν δουλεύει. Ξεχάστε λοιπόν αυτή την εικόνα που κυκλοφορεί στο Facebook. Ρωτήστε τον γιατρό σας, μπείτε με στο ίντερνετ, γράψτε στο Google πληροφορίες για φόλα, τι κάνω, και οπλίστε τον εαυτό σας με γνώση. Μη δίνετε σημασία σε τέτοιες εικονίτσες που κυκλοφορούν, γιατί αυτοί που τις ανεβάζουν μπορεί να έχουν την καλύτερη πρόθεση του κόσμου, αλλά παιδιά είναι ημιμάθεια. Λοιπόν, αυτό το χρήσιμο είχα να σας πω σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα. Ξαναδείχνω τα κουτάκια. Αυτά εδώ, παιδιά, είναι κουτάκια πλαστικά, αδιάβροχα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα στουμπώνετε λοιπόν. Εγώ εδώ πέρα μέσα έχω 10 ατροπίνες και θα πάρω κι άλλες. Τα στουμπώνετε μέσα με το χαρτάκι σας.
Έχω και το εμετικό εδώ πέρα μέσα, χωράει πολύ πράγμα. Και ένα μικρό κουτάκι για τις συριγκούλες σας. Αυτά τα δύο λοιπόν μπορείτε να έχετε στη βολτίτσα σας πάντα μαζί, στη τσάντα που παίρνετε μαζί, για να μπορέσετε να προσφέρετε πρώτες βοήθειες εάν το σκυλί φάει δηλητήριο από φυτοφάρμακο. Σε αυτή την περίπτωση βοηθάει. Α, και κάτι άλλο που μου είπε ο γιατρός κλείνοντας, είναι ο άνθρακας. Είναι σε υγρή μορφή ένα μπουκαλάκι, δεν το έχω δει για να σας το περιγράψω. Απλά ξέρω ονομασία ότι λέγεται άνθρακας και ξέρω ότι είναι η καλύτερη περίπτωση εάν φάει το σκυλί δηλητήριο. Δηλαδή, αντί για να κουβαλάτε μαζί σας ενέσεις, ατροπίνες, εμετικά, έχετε τον άνθρακα μαζί σας στο μπουκαλάκι, δεν ξέρω πόσα ml, δεν ξέρω τον τρόπο, θα τα μάθω και θα σας τα πω σε επόμενο επεισόδιο, όταν θα έχω και το μπουκαλάκι και το παρήγγυλα. Θα δώσετε στο σκυλί, και αυτό από ό,τι μου είπε απλοϊκά ο άνθρωπος για να το καταλάβω γιατί είμαι και χαζός φουσκωτός, είναι ότι ο άνθρακας λειτουργεί, απομονώνει τις ξένες ουσίες που μπαίνουν μέσα στο σώμα, όπως π.χ. το δηλητήριο, τις αναγνωρίζει και τις απομονώνει. Οπότε δημιουργεί και μία άμυνα μέχρι να φτάσει στο ιατρείο να του κάνεις, να του βάλεις τα αντίδοτα. Σε καμία περίπτωση αυτό που έχουμε πάνω μας δεν φτάνει, δεν είναι η απάντηση και δεν είναι η λύση. Είναι μία πρώτη κίνηση για να δώσουμε χρόνο να μην λειτουργήσει το δηλητήριο μέχρι να πάμε το σκυλάκι μας στο γιατρό. Οπότε έχετε υπόψη σας και τον άνθρακα. Εάν ξέρει κάποιος κάτι, ας μου γράψει πληροφορίες στα σχόλια ή ας μου βάλει κάποιο σχετικό άρθρο στο Google να το διαβάσω. Και θα ακολουθήσει σχετικό επεισόδιο με τον άνθρακα μόλις τον πάρω στα χέρια μου, παιδιά. Αυτά. Από εμάς εδώ όλη τη συμμορία. Κορίτσι μου. Σας χαιρετάμε. Γεια σας.